Τι καλά που ήρθατε, νόμιζα πως έπρεπε να ψάξω για άλλους μάρτυρες. Πώς, μάρτυρες? Ναι, βέβαια, για το γάμο μου. Παντρεύομαι την Μπλάνκα. Μα τι πάθατε, δεν θα με συγχαρείτε λοιπόν? Όχι, Χούλιο, δεν θα σας συγχαρούμε, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κάνεις μια τέτοια τρέλα. Αν ο έρωτας είναι τρέλα, εντάξει, με θεωρώ ένοχο. Σκέφτομαι συνέχεια την ώρα που θα έχω τη γυναίκα που λατρεύω στην αγκαλιά μου. Χούλιο, δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν, μα... Δεν ξέρεις τι τύπος γυναίκας είναι, σε παρακαλώ. Για πες μου, τι τύπος είναι? Χούλιο, θα σου εξηγήσω ένα πράγμα. Δεν παντρευόμαστε τις περιπέτειές μας, καταλαβαίνεις? Για ένα λεπτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της περιπέτειας. Έγινε σαφής? Εντάξει, Χούλιο, αλλά τώρα δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν. Ξέρω ότι πρέπει να ξέρω. Αυτό που λένε τα μάτια της. Τα χείλη της που με φιλούν. Ξέρω πως με αγαπάει και για μένα αυτό είναι υπεραρκετό. Αν το έψαχνες λίγο ακόμη, θα καταλάβαινες. Μαριάνο, Μαριάνο. Εφραίν, πες του σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γνωρίζω αυτή τη μικρή και δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτήν. Η Μπλάνκα δεν είναι αυτό που νομίζεις πως είναι. Για πες μου τότε τι είναι, Είναι μια τραγουδίστρια είναι, μα... Είναι η γυναίκα που διάλεξα για σύζυγό μου. Δεν θα επιτρέψω να συμβεί μια τέτοια τρέλα και δεν θα υπογράψω στον Μαριάνο. Γιατί, Μαριάνο? Αχ, σταμάτα πια να κλαις. Το ξέρω πως δεν συμφωνείς με αυτό το γάμο. Έχω τους λόγους μου. Να με διώξει. Δεν με συμπαθεί και δεν θα θέλει να δουλεύω πια μαζί σου. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς που θα παντρευτείς αυτόν τον άντρα? Μη στενοχωριέσαι. Ξέρεις καλά πως σας θεωρώ η οικογένειά μου. Ο Χούλιο δεν θα θέλει ο γιος μου κι εγώ να μείνουμε μαζί σας. Εσύ και ο Νέτο θα μείνετε στο διαμέρισμα. Θα συνεχίσω να το πληρώνω εγώ. Αλήθεια? Φυσικά, Μίκα. Όσο καιρό χρειάζεται για να βρείτε κάτι άλλο. Αχ, μην τον παντρευτείς. Τον αγαπώ, Μίκα. Είναι ο μόνος άντρας που θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου. Σε παρακαλώ, σκέψου το καλύτερα. Πώς θα παντρευτείς με κάποιον που δεν γνωρίζεις? Δεν ξέρεις τι χούγια έχει. Αυτή που πρέπει σίγουρα να τον γνωρίσει πιο καλά είσαι εσύ, Μίκα. Γιατί είναι θαυμάσιος άντρας. Είσαι τυφλή. Καταδικάζεις το μέλλον σου. Μαριάνο, σε παρακαλώ, μα τι σου συμβαίνει? Έχει θυμώσει μαζί μου. Νόμιζα πως θα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Όπως βλέπω όμως, δυστυχώς αυτός δεν χάρηκε καθόλου για την είδηση. Πάμε, Φερνάντα, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Χούλιο, Εφρέν. Θέλω να μιλήσω με τον άντρα μου, ιδιαίτερος σας παρακαλώ. Ναι, φυσικά. Ο δικαστής χρειάζεται την ταυτότητά σου για να υπογράψεις αμάρτυρας. Δεν θα αρνηθείς, έτσι? Όχι, ούτε κι εμείς, Χούλιο. Θα έρθουμε αμέσως. Φερνάντα, σε παρακαλώ, δεν θέλω ερωτήσεις. Αγάπη μου, δεν χρειάζεται να το κάνω. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η είδηση δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Ο Χούλιο είναι άνθρωπος με εξαιρετική μόρφωση. Αυτή η γυναίκα δεν του ταιριάζει. Ναι, βέβαια. Αυτό ακριβώς ήθελα να τον κάνω να καταλάβει, αλλά... Τελικά όμως δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Αν ο Χούλιο είναι ευτυχισμένος και θέλει να συνεχίσει αυτή την τρέλα, είναι δικαίωμά του. Ο μόνος που θα ρεζιλευτεί είναι αυτός, αγάπη μου. Λοιπόν, όχι, Φερνάντα, δεν θα με πείσεις. Πάμε, σε παρακαλώ. Μαριάνο, μήπως έχεις άλλο λόγο? Είναι κάτι που δεν ξέρω. Γιατί μένεις σιωπηλός? Απάντησέ μου. Τι ξέρεις για αυτή τη γυναίκα? Τίποτα, Φερνάντα. Τίποτα. Αυτό. Τότε... Ας πάμε. Μας περιμένουν. Ήξερα ότι θα σε έβρισκα εδώ. Ευχαριστώ. Φέρε μία από τα ίδια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μαριάνο, η γυναίκα σου στεναχωρήθηκε πολύ με το συμβάν. Ναι. Η Φερνάντα δεν με νοιάζει καθόλου αυτή τη στιγμή.
Ηρέμησε. Η συμπεριφορά σου μπορεί να σε προδώσει. Πρέπει να προσέχεις, φίλε μου. Αχ, δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό, Εφρέν. Τι να έκανα. Άφησε αυτό το βλάκα να πάρει τη γυναίκα μου. Μα ποτέ δεν ήταν δικιά σου. Δεν έπρεπε να φύγεις έτσι. Θα μπορούσες τουλάχιστον να μείνεις και να τους ευχηθείς, φίλε μου. Για ποιες ευχές μου λες? Το κάνουμε και από εδώ. Ευχαριστώ. Γεια μας. Γεια μας. Ναι, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πίνω στη δυστυχία τους. Μην πίνεις έτσι τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Άσε με ήσυχο. Αυτή τη στιγμή θα την έχεις στην αγκαλιά του. Φιλώντας τα χείλη που κάποτε ήταν δικά μου. Χαϊδεύοντας το κορμί που δεν είχα ποτέ. Θα έπρεπε να είμαι εγώ που θα της έκανε έρωτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ. Όχι ο βλάκας. Λείπουν μόνο μερικά έπιπλα. Ναι, η διακόσμηση χρειάζεται τη δική σου έμπνευση. Εδώ θα είναι η φωλιά μας προσωρινά. Μ' αρέσει. Η κουζίνα. Αχα. Για να δω. Α, είναι υπέροχη. Σ' αρέσει ή το λες μόνο για να με ευχαριστήσεις? Όχι, και βέβαια όχι, μ' αρέσει. Σου υπόσχομαι πως με χαρά θα φροντίζω το σπίτι μας. Θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο. Το μόνο που σου ζητώ είναι να μ' αφήσεις να έχω τη δουλειά μου στην Όαση. Έλα, έλα να δεις το σαλόνι. Εγώ θα προτιμούσα να μην ξαναγυρίσεις στην Όαση. Όμως, ξέρω πως αρέσει πολύ το τραγούδι και γι' αυτό δεν θα αρνηθώ. Πες μου, φοβάσαι μήπως κάποιος άλλος θελήσει να με κατακτήσει? Όχι. Όχι, γιατί είσαι πια γυναίκα μου. Και με αγαπάς. Άσε που για να βρεις κάποιον άλλο να σε αγαπήσει τόσο όσο εγώ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είσαι ζηλιάρης? Όχι, όχι καθόλου. Ήσουν ποτέ με κάποιον που ήταν ζηλιάρης? Ναι. Κοίτα, η ζήλια είναι αβεβαιότητα, αμφιβολία. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι πως είμαστε μαζί. Και θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ καιρό. Για μια ζωή. Θα τον καταστρέψω, σου λέω. Θα κάνω κομμάτια το Χούλιο Οτέρο και θα με βοηθήσεις εσύ. Με ποιο τρόπο? Κοίτα. Πριν μερικές μέρες ήρθαν να μας προσφέρουν κάτι πολύ φτηνά οικόπεδα. Θυμάσαι? Και βέβαια θυμάμαι. Είναι βλακία να τα πάρουμε. Δεν μπορείς να χτίσεις εκεί τίποτα. Είναι γεμάτο μεταλλεία και άμμο εκεί πέρα. Ναι, αλλά εσύ μπορείς να βγάλεις τις άδειες, α? Μαριάνο, φαντάσου τι μπορεί να συμβεί εκεί. Δεν θα συμβεί τίποτα. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τίποτα. Αν ο Χούλιος συμμετάσχει στην εταιρεία, θα είμαστε τόσο γενναιόδοροι που θα του δώσουμε όλο το ελεύθερο να κάνει ό,τι θελήσει. Χούλιο. Καλημέρα, αγάπη μου. Φεύγεις? Ναι, δεν θέλω να αργήσω στην εταιρεία. Θα έπρεπε να μείνεις εδώ μαζί μου όλη τη μέρα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη νύχτα της ζωής μου. Δεν είδες τα καλύτερα ακόμη. Έχουμε καιρό. Για να το λες εσύ. Μπλάνκα, ευχαριστώ που περίμενες. Και που ήμουν ο πρώτος άντρας της ζωής σου. Ήθελα να είμαι σίγουρη. Άξιζε να περιμένεις? Ναι. Άξιζε να περιμένω εσένα.
Ακριβώς έτσι είναι. Ακόμα απολούνται, μόλις μου το είπαν. Τέλεια. Κοίτα, ανεξαρτήτως με την εταιρεία, αν θέλουμε ο Χούλιο να φαίνεται ως υπεύθυνος, θα πρέπει φυσικά να αγοραστούν τα οικόπεδα στο δικό του όνομα. Εσύ λοιπόν θα τον πείσεις. Δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο. Και εξάλλου δεν γνωρίζει από αυτά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μας εμπιστεύεται. Ακριβώς. Ήθελα πρώτα να δεις τα οικόπεδα και μετά να υπογράψεις τα συμβόλαια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να μάθω ακόμη πολλά. Υπόσχομαι να το κάνω το γρηγορότερο. Ηρέμησε, έχεις πολύ χρόνο. Δεν θα απογοητεύσω τον Μαριάνο. Είναι πολύ χαρούμενος που είσαι μαζί του. Ευτυχώς είναι έτοιμα τα έγγραφα με τους όρους για τους οποίους μιλήσαμε. Ο συμβολιογράφος περιμένει στο γραφείο του. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Μαριάνο για να υπογράψει. Του έτυχε ένα σημαντικό ραντεβού και δεν είναι στο γραφείο. Με διαβεβαίωσε όμως πως θα περάσει αργότερα για να τα υπογράψει. Ωραία. Μπλάνκα. Τι κάνεις εδώ, Μαριάνο? Ήθελα να σε δω. Πρέπει να σου μιλήσω. Δεν έχω χρόνο. Έχω δουλειά. Θέλεις να σε πάω πουθενά? Όχι. Φυσικά όχι. Μπλάνκα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να είμαστε φίλοι. Δεν γίνεται αυτό. Μπλάνκα, σε παρακαλώ. Ας ξεχάσουμε το παρελθόν και... Κοίτα, είσαι παντρεμένη γυναίκα. Δεν θα το ξεχνούσα ποτέ αυτό. Αν είναι έτσι, εξήγησέ μου γιατί ήρθες να με δεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως... Απλώς ήθελα να μάθω αν... είσαι ευτυχής. Όσο ποτέ, ο Χούλιο είναι πολύ καλός. Ναι, κύριε Ρίος. Έχω λάβει τα δικαιολογητικά των οικοπαίδων. Να θυμάστε όμως καλά πως για κανένα λόγο δεν πρέπει να μας συνδέσουν. Ηρεμήστε, καθηγητά Οτέρο. Και μην ανησυχείτε, θα σας καταθέσω τα χρήματα όπως ακριβώς είπαμε. Υπόσχομαι πως θα τον βοηθήσω όσο μπορώ. Ο άντρας σου έχει πολύ μέλλον στην οικοδομική. Τι θέλεις να πεις? Τι, δεν σου είπε τίποτα? Συνεταιρίστηκε με τον Εφρέν και μένα. Δεν μου είπε τίποτα. Και δεν νομίζω να τον συμφέρει μια δουλειά μαζί σου. Γιατί όχι? Γιατί έτσι. Μπλάνκα, κοίτα, το έκανα για σένα. Θέλω ο Χούλιο να γίνει πολύ πλούσιος και να σε γεμίσει η Λούσα. Και μου ό,τι άλλο δεν μπόρεσα να σου δώσω. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά, Μαριάνο, και το ξέρεις. Εντάξει, πάρ' το σαν ένα δώρο που θέλω να σου κάνω. Επειδή κάποτε ήσουν μέρος της ζωής μου, θέλω να απαλύνω τον πόνο που σου προκάλεσα. Μαριάνο, ξέχνα το παρελθόν όπως το ξέχασα κι εγώ. Μην ξανάρθεις εδώ. Traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre.